Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο μας γέμισε χαμόγελα, μας γεμίζει με αισιοδοξία, καθώς η συγκεκριμένη είδηση έχει να κάνει με τον πληθυσμό της Φώκιας, έχει να κάνει με το περιβάλλον, έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε την υποχρέωση να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αναφέρομαι βέβαια στον αυξηθεί ο πληθυσμός της Φώκιας, σε είδη μάλιστα που απειλούνται με εξαφάνιση. Βλέπουμε χαρακτηριστικό βίντεο το οποίο αποκλειστικά το neakrit.gr έχει και μπορεί οποιοδήποτε θέλει να το δει από αυτή τη νεογέννητη φώκια η οποία βρέθηκε σε παραλία στη Σιτία, στον Κουρεμένο αν δεν κάνω λάθος και βεβαίως γέμισε με πολλά χαμόγελα γιατί αμέσως οι άνθρωποι που τη βρήκαν απευθύνθηκαν στους ειδικούς και αυτό είναι το σημαντικό που χρειάζεται να κρατήσουμε από αυτή την πολύ όμορφη κίνηση. Μάλιστα, να πάμε στην κυρία Νηφικούλα Σφενδυλάκη. Έχει την ιδιότητα της εθελόντριας της ομάδας για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα Σιτίας. Πάμε να τη συναντήσουμε και να την καλησπερίσουμε. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά εσείς? Είμαστε μια χαρά. Είναι μια ξεχωριστή είδηση και έτσι αποφασίσαμε σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Πρακτικά τι σημαίνει? Είναι ξεχωριστή και για μας. Βέβαια, που αγαπάτε πάρα πολύ το αντικείμενο και έχετε δείξει την ευαισθησία σας πάρα πολλές φορές. Δεν μας έχει ξανατύχει τέτοιο περιστατικό άλλο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για πολλούς λόγους. Εν μέρη. Για πείτε μας. Από τη μια είναι καλό το ότι ενημέραμε και σπεύσαμε άμεσα για να διασωθεί το φωκάκι που κινδύνευε. Από την άλλη όμως δεν ξέρουμε η μαμά του που είναι. Οπότε αυτό είναι το δυσάρεστο της ιστορίας. Να περιγράψουμε λίγο το περιστατικό. Από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, περαστικοί είδαν στην παραλία του Κουρεμένου να έχει βγει μια νεογέννητη φώκια. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, εθελοντές, έσπευσαν στο σημείο και βέβαια μεταφέρθηκε στο λιμεναρχείο αρχικά. Ναι, με αυτοκίνητο του λιμεναρχείου. Ναι. Μεταφέρθηκε στο λιμεναρχείο Σιτίας, εκεί ήμασταν κι εμείς. Προσπαθήσαμε να του δώσουμε ισοτονικά για την αφυδάτωση, γιατί φαίνονταν ταλαιπωρημένο αφυδατωμένο. Από εκεί μετά αναλάβανε πάλι δύο δικοί μας εθελοντές. Το πήρανε με το αυτοκίνητό τους σε ειδικό χώρο μέσα σε κλουβί. Το πήγανε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Είχαμε συνεννοηθεί με το λιμεναρχείο του Ηρακλείου. Πήγαμε στην ΑΝΕΚ, στο πλοίο το Blue Horizon. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον ύπαρχο του πλοίου, γιατί ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος και βρήκε ένα κατάλληλο χώρο να μπορέσει το φωκάκι να μπει και να ταξιδέψει με ασφάλεια μέχρι τον Πειραιά. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Από εκεί τώρα το αναλάβανε οι άνθρωποι της ΜΟΜ, της Εταιρείας Προστασίας Μονάχους Μονάχους. Το αναλάβανε. Είναι ένα φωκάκι εσερνικό, το οποίο το ονομάσανε και Μίνωα, γιατί είναι το πρώτο φωκάκι που φεύγει από την Κρήτη για περίθαλψη. Και θέλανε έτσι να δώσουν ένα κριτικό όνομα στο μωρό. Είναι 20 κιλά, είναι 18 ημερών, είναι πολύ μικρό, το οποίο θυλάζει ακόμα. Να φανταστείτε ότι τα ασερνικά θυλάζουν κοντά στη μαμά τους μέχρι 6 μήνες, τα θηλυκά μέχρι 4. Είναι κοντά, δεν το αφήνει η μαμά του, μόνο αν συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Μένουν εκεί και θυλάζουν μέχρι να είναι έτοιμα να μπορούν να τραφούν μόνα τους και να φύγουν από τη μαμά του. Οπότε, από τη μια ήταν ευχάριστο, την άλλη είναι δυσάρεστο. Μάλιστα, σε περίπτωση που κάποιος εδώ σε επίπεδο Κρήτης έρθει σε οπτική επαφή με ένα περιστατικό παρόμοιο, τι πρέπει να πράξει? Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να δείξει ψυχραιμία. Από εκεί και πέρα, πώς πρέπει να κινηθεί? Το πρώτο που θα κάνει είναι να ενημερώσει τις αρχές. Το λιμεναρχείο, όταν είναι στη θάλασσα, είναι υπεύθυνο το λιμεναρχείο. Δηλαδή, το πρώτο. Οι λιμενικοί ξέρουν μετά πού θα απευθυνθούν και τι ενέργειες θα γίνουν στην πορεία. Μάλιστα. Κυρία Σφενδυλάκη, πάντως όλα αυτά τα περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικά και εσείς που ασχολείστε με τα χελωνάκια, μας γεμίζουν με όμορφα συναισθήματα γιατί βλέπουμε τους ανθρώπους να γίνονται μία γροθιά για να προστατεύσουν, για να βοηθήσουν. Οπότε το σημαντικό μήνυμα είναι και το ότι αμέσως κάλεσαν τους ειδικούς, αλλά και το ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για να σωθεί το συγκεκριμένο θρησκευτικό. Ήταν ένα ζευγάρι τουρίστες που έκαναν τις διακοπές του εκεί στο Κουρεμένο. Δεν ήξεραν, δεν είχαν γνωστούς, πήγαν και βρήκαν τη γυναίκα που είχε τα δωμάτια, το ξενοδοχείο που μένανε
και αυτή από στόμα σε στόμα βρήκε επαφές, μας βρήκε. Δεν είναι δύσκολο να μας βρούνε, γιατί μας ξέρουν. Λόγω της καρέτα-καρέτα μας ξέρει ο κόσμος και ξέρουν πού να απευθυνθούν. Η γυναίκα δεν είχε τηλέφωνα δικά μας, απευθύνθηκε στην κτηνίατρο εδώ της πόλης μας. Με γνωστή μια με την άλλη, τελικά μας βρήκαν και κινητοποιηθήκαμε αμέσως. Μάλιστα. Έχει γίνει και πρόσφατα μια διάσωση χελώνας. Ναι. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Το βρήκαμε στην παραλία της Φανερωμένης, χτυπημένη, ήταν πολύ αδύναμη. Πάλι έγινε με τον ίδιο τρόπο. Πάλι με το λιμενικό τη μεταφέραμε. Πάλι με δικό μας αυτοκίνητο τη μεταφέραμε στο Ηράκλειο. Μπήκε στο πλοίο πάλι της ΑΝΕΚ. Μεταφέρθηκε στον Πειραιά και παράλαβε πάλι οι άνθρωποι του Αρχαίλων. Όπου πήγε στο κέντρο περίθαλψης. Κυρία Σφενδυλάκη, να σας οπότε το θέμα, το ευχάριστο ναι. είναι ότι ο κόσμος έχει επιστοποιηθεί ότι υπάρχει ενημέρωση. Ξέρουν, μας γνωρίζουν και ξέρουν πού να απευθυνθούν όταν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.